Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς ως κόμμα και εγώ προσωπικά και όλο το κόμμα θεωρούμε υποχρέωσή μας όταν επισκεφτόμαστε το δήμαρχο μιας πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο, να συναντούμε ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους. Γιατί αυτοί είναι που δίνουν την πνοή, που δίνουν τον ιδρώτα τους και στηρίζουν την όποια προσπάθεια γίνεται σε κάθε τόπο. Άρα οι ευχαριστίες δεν είναι. Και έχω την άποψη ότι σε όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να απαιτείτε και να επιζητείτε να έρχονται και να διεκδικούν υπέρ των προβλημάτων. Το κόμμα μας, το ξέρετε, προσπαθούμε ανάλογα τις δυνάμεις που έχουμε και με τις ελλείψεις μας φυσικά που έχουμε και εμείς, τις αδυναμίες, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί θεωρούμε ότι η εργατική τάξη είναι αυτή που είναι η δύναμη του μέλλοντος για μια πραγματικά κοινωνία η οποία θα σταματήσει την εκμετάλλευσή της. Γιατί εδώ που λέμε σε αυτό το σύστημα που ζούμε, και εσύ που είσαι νεότερος, που λες με την πείρα που έχεις, διαχρονικά ξεζουμίζουν μόνο τους εργαζόμενους και οι λίγοι για τα κέρδη τους περνάνε μια χαρά, ζούνε σε παλάτια, στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, στις τράπεζες και βεβαίως μειώνεται, για να αυξάνεται η κερδοφορία η δική τους, μειώνεται συνεχώς ο μισθός, δυσκολεύουν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων για να ξεζουμίζουν, να βγάλουν και από το μίγι ξύγκα, από τη μίγα ξύγει, αυτό που λέει ο λαός μας δηλαδή. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και το κάνουν αυτό δυστυχώς όχι μόνο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως λένε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, θυσίες χρειάζονται γιατί μας πρόκυψε βαθιά οικονομική κρίση, η οικονομία παραπέει και πάει λέγοντας και τα διάφορα που τα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία με τη μεγάλη οικονομική κρίση. Τώρα εδώ και ένα χρόνο, από τον προηγούμενο χρόνο με την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζεται τώρα, βρισκόμαστε σε καπιταλιστική ανάκαμψη. Μόνο που η ανάπτυξη αυτή που γίνεται είναι καπιταλιστική και μπορεί να είναι ακόμα μικρή, ανεμική, αδύνατη ή και επισφαλής, όπως λέμε εμείς και είναι στις αναλύσεις μας, όμως είναι ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως είναι ανάπτυξη όχι για όλους, είναι για τους λίγους, για τα μονοπόλια, για τους ομίλους, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για το κεφάλαιο. Αυτοί έχουν κέρδη, αυτοί φοροαπαλλάσσονται ακόμα και οι νέοι νόμοι που φέρνει τώρα η κυβέρνηση και με το αναπτυξιακό που πέρασε και τώρα που φέρνει το φορολογικό, πάλι για τους, δεν είναι για τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι για τους λίγους, για τους μεγάλους που τους φοροαπαλλάσσει, που τους κάνει μια σειρά χατήρια για να έχουν την κερδοφορία τους. Και την ίδια ώρα οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι και μειώνονται, οι συντάξεις το ίδιο, οι εργασιακές σχέσεις γίνονται λάστιχο, αυτά που αναφέρατε κι εσείς εδώ, συμβασιούχοι για εξάμηνα, για οχτάμηνα, να μην υπάρχει μόνιμη δουλειά, όλα αυτά τα γνώστα που τα ζούμε και τα τελευταία χρόνια και που δυστυχώς συνεχίζονται. Και φυσικά αναπτυξιακό νομοσχέδιο, αυτό που πέρασε με τις ψήφους της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, κάθε άλλο αναπτυξιακό για το λαό είναι. Είναι αναπτυξιακό μόνο, ξαναλέω, για τους λίγους. Άρα εμείς το αντιπαλέψαμε στη Βουλή. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τις ομιλίες και τη δική μου και των άλλων βουλευτών του κόμματος. Θέσαμε ζητήματα. Εγώ τουλάχιστον ανέφερα και ειδικά για τους εργαζόμενους στον χώρο σας, στον κλάδο σας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκανα ειδική αναφορά για αυτό το ζήτημα μέσα στη Βουλή, προσπαθώντας να πιέσουμε. Φυσικά πέρασε, η κυβερνητική πλειοψηφία το ψήφισε το νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο νομοσχέδιο και όχι μόνο σε σχέση με αυτό που λέμε αναπτυξιακό μέρος και τι βάζει στην τσέπη του εργαζόμενος, αν έστω έχει μια απολαβή από όλη αυτή την ανάπτυξη, τις επενδύσεις που λένε αυτοί κλπ. Αλλά και το δεύτερο σκέλος του νομοσχέδιου που ήταν εσχρό, απαράδεκτο, βάζει σε γύψο στην ουσία το συνδικαλιστικό κίνημα, περιορίζει τη δράση των σωματείων, τη διεκδίκηση, την προώθηση ετοιμάτων, την αγωνιστική διεκδίκηση, την απεργία. Τα ξέρετε, κινητοποιηθήκατε κι εσείς, συμμετείχατε σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Άρα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τέτοιους νόμους.
Γιατί εδώ που τα λέμε και με την προηγούμενη νομοθεσία, αυτή που ίσχυε χωρίς αυτόν το καινούριο νόμο, όλες σχεδόν οι απεργίες βγαίναν παράνομες και καταχρηστικές. Αλλά οι εργαζόμενοι απεργούσαν. Τις γράφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και καλά κάναν και καλά θα κάνουν και τώρα. Και με τον νέο νόμο που δυσκολεύει οπωσδήποτε παραπέρα. Και θα ασκήσουν και τρομοκρατία, θα ασκήσουν και πιέσεις στους χώρους δουλειάς και λοιπά και στο δικό σας κλάδο και γενικότερα. Πολύ περισσότερο στα εργοστάσια που είναι γκέτο τα περισσότερα κλπ. Άρα το εργατικό κίνημα ενωμένο ταξικά θα πρέπει να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Να μην δεχτεί δηλαδή να περάσουν τέτοιες αποφάσεις που θα περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας, το δικαίωμα στη διεκδίκηση, στο συλλαλητήριο. Τώρα θέλουν να βάλουν και πάλι να πηγαίνουμε από τα πεζοδρόμια για διεκδίκηση, γιατί τάχα δεν είναι λίγοι. Γιατί νόμος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μπορεί ο αστυνομικός διευθυντής να πει άμα είναι μια ομάδα 20 ατόμων όπως λένε που κλείνει ένα δρόμο, χωρίς από τον κλείνει η αστυνομία, δηλαδή τα λέμε και τροχαία για τους δρόμους σε μικρές διαδηλώσεις, να συνεννοείται και να επιβάλλει λέει να πηγαίνουν στις πλατείες ή στο αυτοί άμα είναι 20-30. Υπάρχει ήδη νόμος. Άρα δεν χρειάζεται να περάσει ξανά καινούριος νόμος, υποτίθεται πιο αυστηρός γι' αυτό. Άρα στοχεύουν μάλλον στις μαζικές, στις μεγάλες διαδηλώσεις, αυτές που τους ενοχλούν. Γιατί αυτές οι διαδηλώσεις, υποτίθεται των 20-30 ατόμων που κάνουν διάφοροι και παίζουν πετροπόλεμο, ας πούμε, με τους αστυνομικούς για να εκπαιδεύονται και οι μεν και οι δε, δεν οδηγούν σε διέξοδο. Ουσιαστικά προβοκάρουν το κίνημα εδώ που τα λέμε. Βλέπετε μια μαζική διαδήλωση και τη διαλύουν μέσα σε ένα λεπτό όταν θέλουν οι μηχανισμοί τους. Βέβαια δεν φταίνουν τα παιδιά που παρασύρονται από τέτοιες καταστάσεις ή ξέρω 20-50 άνθρωποι, αλλά οι ηγεσίες που βρίσκονται πίσω και που καθοδηγούν αυτή τη δουλειά, μη σας φέγει από το μυαλό ότι είναι ενεργούμενα υπηρεσιών, πρεσβειών και άλλων. Και τους λένε διαλύστε τώρα τη διαδήλωση, αρχίστε πετάξτε μολοτοφάκια, πετάξτε πετρούλες και βρίσκει ευκαιρία η αστυνομία σε συνεννόηση πάλι και αρχίζει με τα χημικά, οπότε διαλύει. Τι να κάνει ο άλλος, τα γυναικόπαιδα, οι συνταξιούχοι, ο κόσμος που είναι εκεί, τι θα κάνει, να τρώει τα χημικά στη μούρη, όσο και αν αντιστέκεται και κάτσει εκεί. Και διαλύουν τις διαδηλώσεις. Αυτό επιδιώκουν. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα μορφών πάλης, τι στόχους βάζουμε, πρέπει να συζητιούνται μέσα στο κίνημα. Για μας, να σας πω ειλικρινά, παρότι έχουμε και διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις για ζητήματα, θεωρούμε ότι η διαπάλη πρέπει να γίνεται μέσα στο κίνημα ζωντανά. Να πει ο ένας που έχει την τάδε άποψη, εγώ λέω αυτό το αίτημα να βάλουμε, να πει ο άλλος, ο συνάδελφος, εγώ λέω όχι, διαφωνώ με αυτό να βάλουμε εκείνο. Ο ένας να πει, εγώ λέω να κάνουμε στάση εργασίας, ο άλλος να πει, όχι, χρειάζεται 24 ώρα απεργία για αυτό, για αυτόν τον λόγο, ο άλλος να πει, όχι ρε παιδιά, ας πάμε πρόταση διαπραγμάτευσης. Και δεν έχει σημασία. Θα πει, θα γίνει διαπάλη. Και ας γίνεται και με οξύ τρόπο που λένε ορισμένες φορές, δεν χάλαζε ο κόσμος. Η συζήτηση τέτοια, η ζωντανή είναι η υγεία. Καλά, δεν λέμε να παίζεται και μπουνίδι μέσα στο αυτό, εντάξει. Αλλά μέσα στα συνδικάτα, γιατί είναι κοινός ο στόχος, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γιατί έχουμε ένα κοινό αντίπαλο και ίδια προβλήματα. Δεν είμαστε ξεχωριστές τάξεις. Έτσι, τον ίδιο μισθό παίρνουμε, τα ίδια προβλήματα υπάρχουν κλπ. Άρα από αυτή τη σκοπιά πρέπει να γίνεται η συζήτηση και όπου καταλήγει το σωματείο, ο κλάδος κλπ. Αγωνιστικά να το διεκδικούμε και να πιέζουμε όσο μπορούμε με πιο αποφασιστικό τρόπο. Και φυσικά αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και διαπάλης μέσα στο ίδιο το κίνημα. Και η ενότητα που πρέπει να οικοδομείται, που είναι απαραίτητη, πρέπει να οικοδομείται σε ταξική βάση. Όχι ενότητα στο να κάνουμε το καλό του εργοδότη για να είμαστε καλοί. Όχι για να κάνουμε το καλό, όπως λέει και η κυβέρνηση, στην Κομισιόν, στο ΝΑΤΟ, για να μας αγαπάνε. Τώρα βγήκε ο Υπουργός Άμυνας θες, δεν ξέρω αν το είδατε, αν προλάβατε να το διαβάσετε, γράφουν σήμερα οι εφημερίδες ή αν το είδατε, και λέει με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ ήμασταν σε όλους τους πολέμους μαζί, πλάι-πλάι, από την Κορέα μέχρι οπουδήποτε, και τώρα από εδώ και πέρα στους νέους πολέμους που έρχονται θα συμμετέχουμε. Εννοεί στρατιωτικά, ο Υπουργός Άμυνας στην Ελλάδα. Θα συμμετέχουμε με καμάρι στο πλευρό των Αμερικάνικων και Νατοϊκών δυνάμεων και θα κάνουμε. Το έχει ο ριζοσπάσει σήμερα πρωτοσέλιδο. Και άλλες εφημερίδες το έχουν, αλλά κάπως πιο θαμμένο. Λέω τώρα, αυτό τι είναι.
Αυτό δεν αφορά και τον εργάτη, τον εργαζόμενο. Παιδιά έχουμε, νέους ανθρώπους έχουμε, αύριο θα τους στείλουν σε αποστολές εκτός συνόρων για τις ανάγκες άλλων. Και την ίδια ώρα δαπανώνται τεράστια ποσά, 4 δις δολάρια το χρόνο για τις ανάγκες, τις αμυντικές και στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι της Ελλάδας. Και εδώ πέρα σου λέει δεν έχω να δώσω αύξηση σε μισθούς, δεν έχω να δώσω, ξέρω εγώ, επίδοματάδι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα και φυσικά εμείς έχουμε επαγρύπνηση, γιατί πιστεύουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία εδώ και καιρό και προωθείται ιδιαίτερα στο χώρο σας, όχι εδώ στο Ήλιον μόνο, γενικότερα λέω στον κλάδο, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας, κυρίως πράσινου ηλεκτροφωτισμού, τα ξέρετε, και άρα έχουμε μεγάλη επαγρύπνηση αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε τμηματικά ούτε να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Τα ζητήματα σε προτεραιότητα τα βάζουμε, φαντάζομαι και εσείς, της υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, στην εργασία, γιατί και εσείς θρηνήσατε θύματα, αλλά και η υπόλοιπη εργατική τάξη σε άλλους κλάδους. Είδατε χτες στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ νέο μετά από 3 μήνες και λοιπά, την προηγούμενη εβδομάδα άλλο παραλίγο να πάνε άψαλτοι 10 άνθρωποι, ευτυχώς τελευταία παρατρίχα τη γλιτώσανε. Λοιπόν, άρα αυτά τα ζητήματα, ότι πρέπει να υπάρχει προστασία της ζωής πρώτα απ' όλα των εργαζομένων, πρέπει να το έχουμε επίσης ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων και της πάλης μας. Εμείς το βλέπουμε αυτό και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Και βεβαίως άλλες πλευρές, όπως έχουν να κάνουν με αυτό που είπατε, συμφωνάμε απολύτως, δηλαδή την πλήρωση θέσεων, γιατί υπάρχουν κενά, πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το δουλεμπόριο και των πιέσεων, σε βάζω μερικούς μήνες, σε κρατάω όμηρο και από εκεί και πέρα σου δίνω ένα σου τι δεν ξέρω τι για να σου ανανεώσω τη σύμβαση, θα πρέπει να κάνεις εκείνο και άλλο και να είσαι ο υποτακτικός μου και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν και αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία του διαχωρισμού των εργαζομένων σε συμβασιούχους. Αλλού και άλλοι κλάδοι έχουν τα δουλειοπορικά γραφεία, οργιάζουν. Λοιπόν, τα ξέρετε τι γίνεται. Και οι ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι κλπ. Και βεβαίως εμείς ξέρουμε, έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται συνολικά άλλη κοινωνία, άλλο σύστημα, να το πούμε έτσι καθαρά, θέλει άλλη εξουσία. Δηλαδή άμα οι εργάτες, ο λαός δεν είναι στην εξουσία να διαφεντεύουν τον τόπο και τις τύχες τους κλπ. Και βέβαια πολιτικές δυνάμεις που θα εκφράζουν αυτό και θα αντιπαλέψουν, να υπάρχει σχέδιο, δεν γίνεται. Δηλαδή οι συνθήκες του καπιταλισμού πάντα θα είναι... αυτή είναι η άποψή μας και επιβεβαιώνεται. Δυστυχώς, μακάρι να μην επιβεβαιωνόμασταν. Λοιπόν, είναι περιορισμένες οι διεκδικήσεις και αυτά που μπορεί να πάρει ως δικαιώματο ο εργαζόμενος και πάλι με επισφάλεια. Σου δίνει ένα, για παράδειγμα, μετά από σκληρό αγώνα και μετά στο παίρνει πίσω. Στο παίρνει με άλλους τρόπους ή και με τον ίδιο καταργεί τον νόμο και αυτού και από την αρχή. Και βρισκόμαστε συνέχεια σε ένα τέτοιο. Σου δίνω κάτι επειδή ένα ψίχουλο, ας πούμε, για να σε γλυκάνω και μετά στο παίρνω από την άλλη τσέπη με άλλους τρόπους ή και το καταργώ όταν έρθει η στιγμή ή ο συσχετισμός είναι τέτοιος και το παίρνω πίσω και άντε ξανά και από την αρχή το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να παλεύει. Άρα είναι περιορισμένα και από αυτή την άποψη ο αγώνας, ο καθημερινός για άμεσα ζητήματα που εμείς τα παλεύουμε για τα παλέψουμε, ξαναλέω, και στη Βουλή και έξω από αυτή σε αγώνες, αν δεν συνδέεται με ένα στόχο που πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλει η εργατική τάξη, να βάλετε εσείς οι εργαζόμενοι και να συμπαρασύρετε και όλη την κοινωνία ότι εμείς πρέπει να πάρουμε τελικά την εξουσία και οι πολιτικές πρέπει να είναι τέτοιες που όχι να ευνοούν τους λίγους, τα μονοπόλια, το κεφάλαιο, αλλά πρέπει να ευνοούν πρώτα απ' όλα τον εργαζόμενο λαό, αυτόν που παράγει αυτόν τον πλούτο και προσφέρει σε αυτή την κοινωνία από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που πεθαίνει. Και αυτό είναι το κύριο για μας ζήτημα και δεν θα υποχωρήσουμε στο να το λέμε και να το φωνάζουμε
όση και αν επίθεση και βρώμικη επίθεση δεχόμαστε, και ξέρετε ότι δεχόμαστε ως κόμμα τέτοια επίθεση από άλλες δυνάμεις κλπ. Κλπ. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σας πω, να πάρω το υπόμνημα, οτιδήποτε έχετε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε. Έλεγα και πριν στον Δήμαρχο, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί λένε άντε μόνο στο πεζοδρόμιο είναι το κουκουέ ή στους αγώνες, μα εκεί είναι ο κύριος αγώνας. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα και πόρτα υπουργού να μπούμε και μέσα και να τον πιέσουμε για να λύσει ένα πρόβλημα, και στη Βουλή να τους καταχαιριάσουμε και να κάνουμε ερωτήσεις, αναφορές, ό,τι προβλέπουν τέλος πάντων αυτές οι περιορισμένες έτσι κι αλλιώς διαδικασίες, και βεβαίως να αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί τώρα με αυτό τον εκφυλισμό που οδηγούνται τα κοινοβουλευτικά, η κοινοβουλευτική πρακτική, είδατε με τις επιτροπές, τσακωμή, αν θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος, φύγε εσύ, έλα ζή, είμαι μάρτυρας, δεν είναι μάρτυρας, και δεν είναι, που προσανατολίζουν και δεν λύνεται τίποτα. Και δεν βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο, αυτό που είπε το κουκουέ, ρε φίλε, βάλε αλλαγή το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τι δουλειά έχει η Βουλή, η Επιτροπή, και να κοκορομαχούν εκεί για να τσακώνονται ποιος θα είναι μάρτυρας ή ποιος θα είναι, ξέρω εγώ, ο ερωτών μέσα στην Επιτροπή που θα κάνει τον έλεγχο. Ο υπουργός πρέπει, εάν έχει ευθύνη, είτε ποινική είτε οποιαδήποτε ευθύνη, να δικάζεται όπως δικάζεται ο απλός εργαζόμενος. Τι πάει να πει είσαι υπουργός, κύριε, τι πάει να πει είσαι βουλευτής. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και να φύγει και από τη Βουλή που γίνεται αυτό το αλυσβερίσι, αυτή η κοροϊδία και αυτός ο εκφυλισμός, μόνο και μόνο για να σας προσανατολίζουν και να βάζουν το λαό να τσακώνεται. Δηλαδή ο νεοδημοκράτης να τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΚΕ, με τον ένα, με τον άλλο, ενώ δεν έχουν καν τίποτα να μοιράσουν. Για το αν ο Παπαγγελόπουλος επενεύει στη δικαιοσύνη, λες και υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης που να μην επεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Άμα θέλουν να μην επεμβαίνει, θα αλλάζαν και τον νόμο επίσης για το πώς διορίζονται οι δικαστές και η δικαιοσύνη. Δεν αφήναν να το διορίζει εκάστοτε η κυβέρνηση. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διορίζει τους δικούς του. Φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Τώρα διορίζει αυτή τους δικούς της. Και πάει λέγοντας μια ζωή. Πιο πριν γινόταν με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία και τους άλλους πρωθυπουργούς, και πάει λέγοντας. Μια κοροϊδία δηλαδή, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Ενώ τα προβλήματα τρέχουν. Τα προβλήματα είναι εδώ, των εργαζομένων, και γι' αυτά δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν δίνουν λύση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για τη συνάντηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.